Ευρισκόμεθα πάντοτε στην 15η κατήχηση του Αγίου Κυρίλου, στην 9η παράγραφον. Ενθυμίστε, είχαμε αναλύσει την περασμένη φορά εκείνο το οποίο ο Άγιος, ο προφήτης Δανιήλ, προφητεύει σχετικά με το βδέλυγμα της ερημώσεως. Αλλά το σημείο της ερημώσεως, είχαμε πει, το έσκατον, η τρίτη φάση είναι ο Αντίχριστος. Η πρώτη φάση λέγαμε ότι είναι ο Αντίοχος, ο Επιφανής, 168 π.Χ., ο οποίος έδειξε φοβερή διαγωγή εις τους Εβραίους και είχε εισαγάγει το άγαλμα του Ολυμπίου Διός εις τον ναό του Θεού, στον ναό του Σολομώντος. Κατόπιν οι Ρωμαίοι είχαν εισαγάγει το άγαλμα του Κέσαρος, του Καλιγούλα. Και η τρίτη φάση και τελευταία, διότι ο Δανιήλ δεν εξαντλεί τα χαρακτηριστικά του Αντιχρίστου, του βδελίγματος της ερημώσεως, εις τα αντίτυπα του Αντιχρίστου, αλλά τα εξαντλεί σε ένα πρόσωπο το οποίο ακόμη δεν έχει έλθει, και αυτός είναι ο Αντίχριστος. Διότι λέγει γνωρίσματα και χαρακτηριστικά τα οποία από μια πρώτη ματιά που θα ρίξετε εις τις προφητείες του Αγίου Δανιήλ θα δείτε ότι δεν εξαντλούνται εις τα αντίτυπα του. Εξαντλούνται όμως από πλήθος αλαχωρία που έχουμε της Αγίας Γραφής εις το πρόσωπο αυτού του μελλοντικού βδελίγματος της ερημώσεως, και είναι, όπως σας είπα, ο Αντίχριστος. Ωστόσο, μία πολύ χαρακτηριστική και πολύ διαφωτιστική, παρά τα κάποια σκοτεινά σημεία που υπάρχουν, είναι η ανάλυση που γίνεται, να πω, η περιγραφή που γίνεται από τον Απόστολο Παύλο εις την δευτέραν επιστολή του στους Θεσσαλονικείς, στο δεύτερον κεφάλαιο, ανάμεσα στους στίχους 3 έως 10. Είναι εκτάκτως σπουδαία αυτά που μας γράφει, όπως σας είπα, και πολύ διαφωτιστικά, παρότι, επαναλαμβάνω, υπάρχουν και κάποια σκοτεινά σημεία τα οποία δεν μπορούμε πολύ εύκολα να διευκρινίσουμε. Όχι όμως άγνωστα αυτά όταν έγραφε την επιστολή του εις τους Θεσσαλονικείς, διότι τους λέγει: ενθυμίστε που σας είπα αυτό, εκείνο, εκείνο. Εμείς όμως σήμερα δεν ξέρουμε τι τους είπε, και έτσι δεν κάνει περιγραφή περισσότερα και μένουν για μας κάποια σκοτεινά σημεία. Είμαστε εις των στίχων 15 της παραγράφου θήτα 9. Περί τούτου γράφων ο Απόστολος Παύλος φανερών εδώ και σημείων λέγον, ότι αν μη έλθει η αποστασία πρώτον και αποκαλυφθεί ο άνθρωπος της ανομίας, ο Υιός της απολίας, ο αντικείμενος και υπερερώμενος επί πάντα λεγόμενον Θεόν εις σέβασμα, ώστε αυτόν εις τον ναό του Θεού καθίσε, αποδεικνύοντα εαυτόν ότι εστί Θεός. Ο μνημονεύεται ότι έτσι ον προς ημάς ταύτα έλεγον ημίν, και νυν το κατέχον είδατε, ότι στο αποκαλυφθήνε αυτόν εν το εαυτού καιρό. Το γαρμιστήριον ήδη ενεργείται της ανομίας, μόνον ο κατέχον άρτιος εκ μέσου γέννηται. Και τότε αποκαλυφθήσεται ο άνομος, ον ο Κυρίος ανελεί το πνεύμα του στόματος αυτού και καταργήσει τη επιφανία της παρουσίας αυτού. Ου εστίν η παρουσία κατ' ενέργειαν του σατανά, εν πάση δυνάμει και σημείς και τέραση ψεύδους, εν πάση απάτη αδικίας της απολυμένης. Πολύ σύντομα θα στο αποδώσω σαν μια έτσι ελευθερή μετάφραση.
ότι ο Απόστολος Παύλος, λέει ο Αγίος Κύριλλος, μας έδωκε αυτό το φανερό σημείο. Ποιο? Εάν δεν έλθει πρώτα η αποστασία και αποκαλυφθεί ο άνθρωπος της ανομίας, ο άνθρωπος της απολίας, της καταστροφής, ο άνθρωπος που είναι αντικείμενος των Θεών, ο άνθρωπος που υπερηφανεύεται πιο πάνω από κάθε άλλον, τόσο πολύ ώστε κάθε τι που ονομάζεται μέσα στην ιστορία Θεός ή άξιον σεβασμού, να το υπερβεί και να φτάσει ακόμη να καθίσει σε αυτόν τον ναό του Θεού και να αποδεικνύει ότι είναι Θεός. Δεν θυμόσαστε όταν ακόμα ήμουν ανάμεσά σας που σας τα έλεγα αυτά? Και τώρα εκείνο που κατέχει το κατέχον το γνωρίζετε. Σκοτεινό σημείο. Ώστε να φτάσει να αποκαλυφθεί την ώρα που θα έρθει η ώρα του ο Αντίχριστος. Διότι το μυστικό της ανομίας ήδη ενεργείται. Δεν λέγω μυστήριο, λέω το μυστικό. Μόνο εκείνος που κατέχει, άλλο σκοτεινό σημείο, σαν το πρώτο, φύγει από τη μέση και τότε θα φανεί ο Αντίχριστος και τότε θα αποκαλυφθεί ο άνομος, τον οποίον όμως ο Κύριος, όταν θα έρθει κατά τη Δευτέρα του παρουσία, ευθύς δηλαδή μετά, θα τον καταστρέψει με μία πνοή του στόματός του. Δηλαδή πολύ εύκολα. Αυτό θα πει πνοή του στόματος. Και θα τον καταργήσει όλη του την δράση με την δική του επιφάνεια και παρουσία. Δηλαδή τη Δευτέρα του παρουσία. Του οποίου ουεστήν η παρουσία, του οποίου αντιχρίστου η παρουσία, είναι όχι ότι ενανθρωπίζει ο Σατανάς, αλλά κατ' ενέργεια του Σατανά, με κάθε δύναμη και με κάθε θαύμα σημείων και με τέρατα, μεγάλα θαύματα, ψεύδους όμως, απατηλά, εν πάση απάτη αδικία, ψεύτικα πράγματα. Αλλά αυτά όμως τελικά θα στραφούν εναντίον των απολυμένων, εκείνοι που είναι για να χαθούν από τους ανθρώπους, αυτοί που δεν γράφτηκαν στο βιβλίο της ζωής. Αυτή είναι, αγαπητοί μου, έτσι σύντομη μια απόδοση. Για να δούμε ότι δεν θα έρθει ο Αντίχριστος εάν δεν έρθει πρώτα η αποστασία. Ότι αν μη έλθει η αποστασία πρώτον και αποκαλυφθεί ο άνθρωπος της ανομίας, ο εσωτερικός, λοιπόν, δεν θα έρθει ο Αντίχριστος, και αν δεν έρθει ο Αντίχριστος δεν θα έρθει ο Χριστός. Το θέμα ξεκίνησε ως εξής ιστορικά. Υπήρχε η κακή ερμηνεία των επιστολών του Παύλου. Θερυπή γράφει στους Φιλιππησίους, ο Κύριος εγγύς, μηδέν με ρημνάτε. Είναι στο τέταρτο κεφάλαιο προς Φιλιππησίους. Ο Κύριος είναι κοντά, μη φροντίζετε. Δεν εννοούσε αυτό να μην φροντίσουμε, να μην μαγειρέψουμε, να μην φάμε. Η Θεσσαλονική όμως και άλλα σημεία του Αποστόλου τα είχαν παρεξηγήσει. Τόσο από την προφορική του διδασκαλία, όσο και από τη γραπτή του. Λέμε γραφτή σήμερα γιατί ξέρουμε τι γράφει. Τα προφορικά δεν τα ξέρουμε, δεν έχουν διασωθεί. Τι είχε πει τότε στους Θεσσαλονικείς? Παρενόησαν τα πράγματα και φαίνεται ότι ήδη παρόντος του Παύλου παρενόησαν. Γι' αυτό τους λέει ο Απόστολος Παύλος, δεν ενθυμίστε τι σας είπα. Αλλά τι να σας πω, να σας πω ποιο φαινόμενο. Θα σας πω ένα φαινόμενο περίεργο.
Είναι γνωστό ότι διαδόθηκε στην πρώτη εκκλησία ότι ο Ιωάννης δεν πεθαίνει, ο Ευαγγελιστής. Κυκλοφόρησε αυτό, ότι ο Ιωάννης δεν πεθαίνει, επειδή ο Χριστός είπε καθ' υπόθεση στον Απόστολο Πέτρο, αν υποτεθεί, που ερώτησε ο Απόστολος Πέτρος, πώς θα τελειώσει τη ζωή του Ιωάννης, ή σαν φίλοι, διότι εγώ μεν μαρτυρικός, όπως μου λες, ο Ιωάννης πώς, τι σε νοιάζει εσένα. Εάν υποτεθεί ότι εγώ θα ήθελα να μείνει, δηλαδή να ζήσει, δηλαδή να μην πεθάνει, έως ότου ξανάρθω κατά τη Δευτέρα μου παρουσία, εσένα τι σε ενδιαφέρει? Εγώ σου πω ότι αφορά για εσένα, για τον Ιωάννη τι σε ενδιαφέρει? Διαδόθη στην εκκλησία ότι ο Ιωάννης δεν πεθαίνει. Και ο Ιωάννης που γράφει τελευταίο στο Ευαγγελιό του διευκρινίζει. Δεν το είπε ότι δεν πεθαίνει, αλλά ή αυτόν θελωμένη είναι ως έρχουμε τύπρωσε. Εάν υποτεθεί ότι εγώ αυτόν θα ήθελα να μένει, να μην πεθάνει, τι σε νοιάζει εσένα? Το πιστεύετε, αγαπητοί? Παρά τη διευκρίνηση, μέχρι σήμερα υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν ότι ο Ιωάννης δεν πέθανε, κάπου είναι κρυμμένος από τον Θεό και ότι θα είναι ένας από τους δύο προφήτες της Αποκαλύψεως. Λάθος, χονδρό λάθος. Εδώ στη Λάρισα υπάρχουν άνθρωποι που το πιστεύουν αυτό. Να μην τους ονοματίσω ποιοι είναι. Το πιστεύουν αυτό. Σε ένα ημερολόγιο κάποτε, αυτά τα ημερολόγια τραπεζών, οργανισμών που βάζουν εικόνες, κάποτε είχα δει μια τέτοια εικόνα που θάπτουν τον Άγιο Ιωάννη ζωντανόν, και μετά χάθηκε ο Ιωάννης από τον τάφο. Αυτά, αγαπητοί μου, δεν είναι σωστά. Παρά τη διευκρίνηση, αμέσως υπάρχει παρεξήγηση. Λοιπόν, ο Απόστολος Παύλος παρεξήγησαν τα λόγια του όσο ήτο ακόμη στην Θεσσαλονίκη, τους εξηγεί. Όταν έφυγε, έμειναν με την παρεξήγηση. Και τι έκαναν? Δεν πήγαν στις δουλειές τους. Ήσαν, λέει, όχι εργαζόμενοι αλλά περιεργαζόμενοι. Πήγαιναν, τι θα γίνει, αυτό που σήμερα λέμε, έρχεται ο Αντίχριστος, τι θα γίνει, τι θα γίνει. Και γράφει την επιστολή και τους λέει, δεν θυμόσαστε τι σας έλεγα? Αλλά εμείς δεν ξέραμε τι τους έλεγε. Γι' αυτό το λόγο σας είπα, έγραψε αυτά που γράφει. Ωστόσο, είναι πολλά εκείνα τα οποία μας γράφει εδώ ο Απόστολος Παύλος, όσα το Πνεύμα το Άγιον φωτίζει τον Άγιον Παύλον να μας καταγράψει, για να ξέρουμε και εμείς. Λοιπόν, πρώτα θα έρθει η αποστασία, μετά θα έρθει ο Αντίχριστος, μετά θα έρθει ο Χριστός. Και επειδή το θέμα, το πρόβλημα ήταν για τη Δευτέρα του Χριστού παρουσία, λέει εδώ ότι αν μη έλθει η αποστασία πρώτον, συμπτύσσει τροποντινά. Το θέμα αποστασία και αποκάλυψης Αντιχρίστου θα συμπτύσσει, και δικαιολογημένα, γιατί θα σας το εξηγήσω πιο κάτω, και αποκαλυφθεί ο άνθρωπος της ανομίας και έρθει ο Αντίχριστος. Ο Χριστός δεν έρχεται, θα έρθει μετά από αυτά. Είπα συμπτύσσει, διότι ο Αντίχριστος και η αποστασία ουσιαστικά, θα λέγαμε, και διακρίνονται και ταυτίζονται. Διότι η αποστασία υπάρχει, αλλά το αποκορύφωμα της αποστασίας θα είναι ο Αντίχριστος. Συνεπώς, διακρίνεται μεν η αποστασία του Αντιχρίστου και ταυτίζεται. Διότι ο έσχατος καρπός, ο κορυφαίος καρπός της αποστασίας θα είναι ο Αντίχριστος. Αυτό μην το ξεχνούμε. Ας δούμε λοιπόν εδώ που μιλάει για την αποστασία. Αλλά επειδή
πιο κάτω δίνει ανάλυση της αποστασίας. Εσείς πιο κάτω, δηλαδή όταν αναλύει την περικοπή του Αποστόλου Παύλου ο Άγιος Κύριλλος, και επειδή λέει αρκετά πράγματα, ας το δούμε λίγο πιο κάτω το θέμα αυτό. Ας δούμε όμως τώρα εδώ πώς ομιλεί για τον Αντίχριστο. Λέει «και αποκαλυφθεί ο άνθρωπος της ανομίας». Μία-μία λέξη. Αποκαλυφθεί. Σας το έλεγα και την περασμένη φορά, θα το επαναλάβω άλλη μία φορά. Όταν λέγει αποκαλυφθεί, θα πει παρουσιάζεται, ενώ δεν ξέραμε πρώτα την παρουσία του μέσα στον κόσμο. Να σας πω ένα παράδειγμα. Σας είπα και την περασμένη φορά με το άγαλμα που το σκεπάζουμε με μία σημαία. Θα σας πω ένα άλλο παράδειγμα τώρα. Ένας δάσκαλος μέσα στο σχολείο το έχει μαθητάς. Κάποια στιγμή, μάλιστα μία τάξη, την τάξη που έχει, τη μέχρι τάξη, την είχε από την πρώτη. Κάποια στιγμή που θέλουν να κάνουν μία γιορτή και θέλει να βάλει κάποια τραγούδια και μάλιστα μονοδίες, δοκιμάζει τις φωνές, τραγούδισέ μου εσύ, βλέπει έναν μαθητή να έχει μία φωνή κρίσταλο, αριστούργημα. Βρε παιδάκι μου, εσύ είσαι αποκάλυψη. Τον εγνώριζε, αλλά δεν ήξερε τη φωνή του. Αποκαλύπτεται ότι τώρα έχει φωνή. Αγαπητοί μου, Αντίχριστος, όπως θα δούμε, είναι άνθρωπος, θα γεννηθεί, θα ζει ανάμεσα με τους άλλους ανθρώπους, η παρουσία του θα είναι ανύποπτη, και κάποια στιγμή όταν θα αρχίσει να αναλαμβάνει την δράση που μας περιγράφει ο Λόγος του Θεού, τότε μέσα στη δράση του θα αναγνωρίσουν οι άνθρωποι ότι είναι ο Αντίχριστος. Δεν μπήκε λοιπόν τυχαία το αποκαλυφθεί, το ρήμα αποκαλύπτομαι, δεν μπήκε τυχαία. Αυτό που λέγω στρέφεται εναντίον εκείνης της αντιλήψεως. Σας το είπα και την περασμένη φορά, ότι ο Αντίχριστος γεννήθηκε, ότι είναι τόσο χρονό, ότι έκανε εκείνο το α ή β θαύμα στα ιεροσόνυμα. Δεν είναι σωστά. Και νομίζω ότι αποτελεί αυτό το σημείο ένα κύριο σημείο που πολλούς τους έχει ταλαιπωρήσει η σκέψη ότι αν ο Αντίχριστος είναι εδώ πλέον παρόν στη ζωή. Άλλοι λένε ότι είναι 15 χρονών, άλλοι 22, άλλοι 27 χρονών, ότι οι δράσεις του θα φανεί στα 30 του χρόνια. Τι μένει 15 χρόνια, όχι 8 χρόνια, όχι 3 χρόνια. Αμάν! Όχι, αγαπητοί. Στο σημείο αυτό σας παρακαλώ, προσέξατε. Όχι. Δεν είναι τα πράγματα έτσι. Και αποκαλυφθεί ο άνθρωπος της ανομίας. Α, άνθρωπος θα είναι. Άλλη αντίληψη αυτή εσφαλμένη, που νομίζουν πολλοί ότι θα είναι εν ανθρώπισης του σατανά. Μου λέγαν, δεν το ξέρω, δεν το είδα, μια ταινία που κάποτε είχε προβληθεί, αυτοί οι σατανικές ταινίες που προβάλλουν, ταινίες τρόμου, φόβου κτλ, έδειχνε ότι είχε να ανθρωπίσει ο σατανάς. Ο σατανάς δεν δύναται να ενανθρωπίσει. Όσες φορές εμφανίζεται ως άνθρωπος, οι δαίμονες εμφανίζονται ως άνθρωποι, είναι κατά φαντασία. Ναι, εμφανίζεται ζώο ο σατανάς, σκύλος, θηρίο, βροντί, αστραπή, ό,τι θέλετε εμφανίζεται ο διάβολος. Και ο άγγελος μπορεί το ίδιο να κάνει. Δεν μπορεί όμως η φύση η αγγελική, συνεπώς και η δαιμονική, να έχει, να επιτύχει ενανθρώπιση. Η ενανθρώπιση είναι μοναδικό
και αποκλειστικό προνόμιο εκείνου που έκανε την ενανθρώπιση του εαυτού του. Δηλαδή ο Υιός του Θεού που δημιούργησε τον κόσμο, εκείνος μόνος δύναται να ενανθρωπίσει. Όμως αφού δεν θα είναι βεβαίως η ενανθρώπιση του Σατανά, τότε θα είναι άνθρωπος από μάνα και πατέρα. Αυτό θα πει άνθρωπος, διότι και ο Ιησούς Χριστός που είναι ο Υιός του Θεού που ενανθρώπισε έχει και παράδοξον γέννηση, δηλαδή γέννηση δεκ παρθένου. Αλλά ο διάβολος, συγγνώμη, ναι, ο διάβολος δεν μπορεί να ενανθρωπίσει. Ο Αντίχριστος που θα είναι κατ' ενέργεια του Σατανά, θα δούμε λίγο πιο κάτω, θα είναι 100% άνθρωπος από μάνα και πατέρα, πλήρης, σωστός, τέλειος άνθρωπος. Τώρα από τον Απόστολο Παύλο πως χαρακτηρίζεται αυτός ο άνθρωπος? Άνθρωπος της ανομίας. Πρώτος χαρακτηρισμός, άνθρωπος ανομίας. Τα ονόματα είναι ονόματα που χαρακτηρίζουν κατά την εβραϊκή πάντα συνήθεια. Τι είναι η ανομία? Λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, τι είναι η αμαρτία? Η ανομία. Τι είναι αμαρτία? Η παράβασή μου, ή μάλλον η κακή μου στάση απέναντι στο Θεό, η μη επιθυμητή στο Θεό στάση μου. Πότε είναι αυτό? Όταν δεν τηρώ το νόμο του. Συνεπώς αμαρτία είναι η ανομία. Όταν δεν τηρήσω το νόμο του Θεού, αμαρτάνω. Πολύ απλό, το καταλαβαίνουμε. Λέγεται λοιπόν ο Αντίχριστος ο άνθρωπος της ανομίας. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι δεν θα τηρήσει το νόμο του Θεού σε υπερθετικών βαθμών. Άνομοι είναι πολλοί, είναι πλήθος οι άνομοι. Λέμε οι άνομοι Εβραίοι, λέμε στην υμνογραφία μας όταν αναφερόμεθα εις το θέμα του Ιησού Χριστού, οι άνομοι. Άνομος λέγεται καθένας ο οποίος δεν τηρεί το νόμο του Θεού. Εδώ όμως αυτή η ανομία παίρνει πολύ βαθιές διαστάσεις, εκείνες που δεν πήρε ποτέ σε κανέναν άνθρωπο. Μας βοηθάει σε αυτό ο Δανίλη και μας λέει ότι θα αλλάξει ο Αντίχριστος, θα αλλάξει νόμων και καιρών. Αυτό το θα αλλάξει νόμων και καιρών θα πει θα αλλοιώσει τον νόμον. Θα μου πείτε, όταν λέμε ότι αλλοιώνω τον νόμο ου μοιχεύσεις, μετά να πω μοιχεύε, διότι αποποινικοποιώ την μοιχεία ή δεν θεωρώ τίποτε την πορνεία, δεν είναι αλλοίωση του νόμου? Ναι, είναι αλλοίωση του νόμου. Αλλά μην ξεχνάτε ότι πρώτου Αντιχρίστου έχουμε το πνεύμα του Αντιχρίστου. Δηλαδή έχουμε πλέον πράγματα που οριμάζουν για να φτάσουμε στο αποκορύφωμα. Αλλά όταν λέει θα λιώσει νόμων ο Δανίλ, σημαίνει θα δημιουργηθεί μια νέα αντίληψη περί νόμου που θα είναι τελείως διαφορετική από εκείνη την οποία έχει ο Θεός ορίσει στην ανθρωπότητα. Όταν λέει νόμων και καιρών και καιρούς και καιρών ισενικών αριθμών, αν θυμάμαι καλά, τι θα πει ο καιρός? Ερμηνεύεται η φύση, ότι θα αλλοιώσει. Βάζει το ρήμα αυτό, αλλοιώσει, βάζει ο Δανίλη. Δεν θα αλλοιώσει μόνο τον νόμον, αλλά θα αλλοιώσει και την φύση.
Πώς μπορούμε να καταλάβουμε την αλίωση της φύσεως? Να σας το πω, είναι πολύ απλό. Είναι πάρα πολύ απλό. Όταν θεωρούμε πάρα πολύ φυσικό πράγμα την ομοφιλοφιλία, τι είναι αυτό? Δεν είναι αλίωση της φύσεως? Ακόμα χειρότερα. Όταν παίρνουμε δύο άνδρες και τους παντρεύουμε, όχι απλώς γιατί κάνουν μια αμαρτία. Ακούστε αγαπητοί μου, η ομοφιλία, ομοφιλοφιλία γίνονταν πάντοτε. Τα σώδωμα και τα γόμορα χάθηκαν για αυτή την αμαρτία. Για αυτή την αμαρτία χάθηκαν. Η ομοφιλοφιλία υπήρχε πάντοτε από ανθρώπους νοσηρούς. Αλλά όταν όμως φτάσει σε κάποιο βαθμό να θεωρείται το πιο φυσικό πράγμα, που να μην, ας πούμε, σκανδαλίζει, σοκάρει κανέναν άνθρωπο, αυτό σημαίνει ότι πλέον έχω αλίωση φύσεως. Αλλά το επιστέγασμα αυτής της αλλοιώσεως της φύσεως είναι όταν νομιμοποιώ αυτή την κατάσταση, όχι μόνο με το να κάνω νόμους που να τους αφήνω τους ανθρώπους να κάνουν την αμαρτία ελεύθερα, όπως έχουμε τώρα τέτοια πράγματα που δεν ζητήθηκε από την ΕΟΚ να επιβληθεί, ας πούμε, ελευθερία, να δοθεί ελευθερία στους ομοφιλοφίλους και να μην είναι κολάσιμον παράπτωμα. Περίεργο πράγμα, περίεργο. Όχι μόνο αυτό, αλλά και επίστευσης, επιβράβευσης, επιστεφάνωσης του πράγματος. Πώς? Ξέρετε, η Εκκλησία όταν παντρεύει δύο ανθρώπους βάζει δύο στεφάνια. Δεν συνιστούν το μυστήριο τα δύο στεφάνια, αλλά είναι μια πράξη της Εκκλησίας που δείχνει ότι στεφανώνει εκείνους που έρχονται την ώρα αυτή να παντρευτούν, επειδή κατάφεραν να αγωνιστούν στο σκάμα της αγνότητος και νίκησαν. Δηλαδή μείναν αγνοί μέχρι το γάμο τους και τους στεφανώνει η Εκκλησία. Να μου πείτε, σήμερα όσοι στεφανώνονται είναι αγνοί? Είναι παροδία. Ο καθένας σας νιώθει την παροδία μέσα του και να ελεηνολογεί τον εαυτό του αν δεν φύλαξε τον εαυτό του μέχρι τη στιγμή του γάμου. Η Εκκλησία όμως στεφανώνει. Προσέξτε τώρα. Έρχεται τώρα και στεφανώνει δύο άνδρες που παντρεύονται. Αυτό δεν είναι παραμύθια, τα γράφουν οι εφημερίδες. Και μάλιστα όχι φέτος ή χθες, είναι και μερικά χρόνια. Ο δήμαρχος της πόλεως στην Αγγλία, αυτό συγκεκριμένο στην Αγγλία, ο δήμαρχος της πόλεως κατόπιν αιτήσεως των δύο νεονύμφων, ωραίο ζεύγος, τους παραχωρεί και διαμέρισμα στο συγκρότημα των πολυκατοικιών. Πώς έχουμε εδώ πολυκατοικίες, λαϊκές πολυκατοικίες? Τους έδωσε και διαμέρισμα, όλα μέλι, γάλα. Και το χειρότερο, πάστορ, πάστορ πορτεστάνης πάντα, τους παντρεύει. Αφού είδαμε σε φωτογραφία να παντρεύονται, να παντρεύει πάστορα δύο σκυλιά. Ναι, σε φωτογραφία. Και πάστορ, παπάς δηλαδή, πορτεστάνης όμως, παντρεύει δύο άνδρες. Να, αυτό που μου αφήσατε προηγουμένως εδώ, που γράφει μία, είναι από τον τύπο, μία γυναίκα, η πρώτη γυναίκα ιερεύς η οποία παντρεύει ένα ζεύγος. Αυτό βέβαια σιγά σιγά καταλαβαίνετε, ενώ η ιστορία της Εκκλησίας μας δεν έχει γυναίκα ιέρια, δεν υπάρχει αυτό. Και είναι μια σαν απορία τέτοια, αυτό το απόκομα. Απαντώ τώρα στην απορία αυτή για να εξοφλήσω κιόλας. Ότι η Εκκλησία μας την παράδοσή της δεν γνώρισε τέτοιο. Ο Χριστός δεν έδωσε το δικαίωμα της ιεροσύνης σε καμία γυναίκα, σε καμία πολίτες. Ούτε στην Παλαιά Διαθήκη έχουμε γυναίκα ιερέα, ούτε στην Καινή Διαθήκη, ούτε καθόλου το μήκος της εκκλησιαστικής μας ιστορίας
το φαινόμενο εμφανίζεται για πρώτη φορά 20 αιώνες μετά από τον χριστιανισμό, δηλαδή μετά από τη γέννηση του Χριστού, 20 αιώνες. Και αυτό σημαίνει ότι τα πράγματα όλο εκφυλίζονται. Λοιπόν, να φάνει ο ιερεύς να παντρεύει δύο ομοφιλοφίλους, αυτό τώρα είναι αλλίωση όχι νόμου, είναι αλλίωση φύσεως. Για να καταλάβετε, να σας το πω ακόμα έτσι με ένα σχήμα, η πορνεία είναι κατά φύση, αλλά είναι παρανόμων. Η ομοφιλοφιλία είναι παραφύση. Οπότε βλέπετε, βλέπετε, εδώ έχουμε σαρκικά αμαρτήματα. Το ένα είναι κατά φύση μεν, αλλά παρανόμων. Εάν λοιπόν γίνονται όλα αυτά, έχουμε μια διέστηση ότι είμαι φαΐ στο τέλος. Αλλά πως καθορίζει κανείς το τέλος? Όχι βεβαίως αύριο, αλλά πάντως σε κάποια αρχή του τέλους. Ότι δεν μπορεί να είναι πολύ επιμικημένη η ιστορία της ανθρωπότητας. Θυμίστε κάποτε όταν λέγαμε και ερμηνεύαμε τα της Αποκαλύψεως, σας είχα πει κάτι με δύο λόγια να σας το ξαναπώ, ότι ο χρόνος από Αβραάμ έως Χριστού είναι 2.000 χρόνια, 2.100 χρόνια. Οι προφητείες που μιλούν για τον Χριστόν δεν βιάζονται για τον ερχομό του. Δεν βιάζονται. Από τον Χριστό μέχρι σήμερα έχουμε 2.000 χρόνια. Πάμε να συμπληρώσουμε τα 2.000 χρόνια. Οι προφητείες που μιλούν για τον δεύτερο ερχομό του Χριστού βιάζονται. Δεν μπορεί λοιπόν να είναι πολύ μακριά το τέλος. Δηλαδή, βλέπετε, δεν είναι αυθαίρετο, είναι απλώς μια υπόθεση, μια διέστηση, δεν είναι αυθαίρετη τελείως, κάπου στηρίζεται. Αλλά και ότι βλέπει κανείς, να, συγκεκριμένα, είχα ακούσει μια εκπομπή, ότι η εποχή μας, το λέγει ο μιλητής, ότι η εποχή μας είναι τελείως καινούρια. Τώρα τελειώνει η εποχή του ουμανισμού και αρχίζει μια νέα εποχή, την οποία απεκάλεσε όπως την απεκάλεσε και έλεγε πολλά. Είναι μια εποχή που έχει πολλά χαρακτηριστικά, όπως το χαρακτηριστικό της αναρχίας και λοιπά και λοιπά, πολλά. Εγώ ακούγοντας είπα, είναι η εποχή του Αντιχρίστου. Η εποχή του ουμανισμού οδηγεί στην εποχή του Αντιχρίστου. Ουμανισμός θα πει ανθρωπισμός. Μη σας γελάει η λέξη. Είναι πώς θα διευθετήσω τα του ανθρώπου με βάση των ανθρώπινων λόγων και όχι με βάση των θείων λόγων. Δηλαδή επανάληψης και αποκορύφωσης του προβατορικού αμαρτήματος. Εμείς θα γίνουμε θεοί χωρίς τον Θεό. Αυτό δεν είπε ο διάβολος πρωτοπλάστος. Θα γίνετε θεοί χωρίς τον Θεό. Έτσι, εγώ άνθρωπος θα θεωθώ δια της επιστήμης, της τεχνικής, θα φτάσω, θα γίνω ή θα δείξω τη φιλανθρωπία μου ή θα δημιουργήσω κοινωνίες ανθρώπων που θα είναι ειρηνικές, δεν θα υπάρχει πόλεμος. Ουτοπία, αγαπητοί μου. Αυτά όλα είναι, λέγονται ουμανισμός. Μπαίνει ο ανθρώπινος λόγος, επανάληψη του προπατορικού αμαρτήματος. Εφόσον όμως σε τονίστη παραπέρα από κάθε άλλη εποχή το προπατορικό αμάρτημα, επόμενον είναι όταν κλείσει η εποχή αυτή να ανοίξει η εποχή του Αντιχρίστου. Εκείνο που έχει αξία είναι ότι έχει επισημανθεί, όπως υπόθηκε από τους φιλοσόφους της εποχής μας, είπε ο μιλητής, ότι κλείει η εποχή του ουμανισμού
και αρχίζει μια νέα. Και οι μεν φιλόσοφοι σαν άνθρωποι του κόσμου τούτου δεν μπορούν να συλλάβουν τίποτα από εκείνα τα οποία το Πνεύμα του Θεού εργάζεται μέσα στον κόσμο αυτόν. Οι πνευματικοί άνθρωποι όμως τα πιάνουν, τα συλλαμβάνουν, και είναι η περίοδος του Αντιχρίστου. Διότι όταν σου μιλάει ότι η νέα εποχή έχει χαρακτηριστικά τέτοια, ποια τέτοια? Σου μιλεί για την αναρχία, σου μιλεί από παράξενα πράγματα. Όλα αυτά δεν είναι παρά στοιχεία διαλύσεως μιας κοινωνίας. Δεν μπορεί να είναι στοιχεία που συνθέτουν μια κοινωνία, αλλά που διαλύουν μια κοινωνία. Έτσι, αγαπητοί, ο Αντίχριστος θα είναι το αποκορύφωμα της ανομίας. Σας είπα, πολλοί υπήρξαν διάνομοι, αυτός θα είναι το αποκορύφωμα. Και λέγεται ο άνθρωπος της ανομίας. Δεύτερος χαρακτηρισμός από τον Απόστολο Παύλον: ο Υιός της απολίας. Προσέξτε, βάζει ο άνθρωπος, τώρα βάζει ο Υιός. Θα λέγαμε ο Υιός του ανθρώπου. Είναι πάντοτε εβραϊκή έκφραση, όπως και ο Ιησούς Χριστός έχει τον τίτλον Υιός ανθρώπου. Και τον τίτλον αυτόν τον δίδει ο ίδιος ο Χριστός στον εαυτό του. Ποιος είναι, του λέγουν οι Εβραίοι, αυτός ο Υιός του ανθρώπου? Δηλαδή, θα το λέγαμε ελληνικά, γιατί είναι έκφραση σε εβραϊκή, σε διατύπωση, θα το λέγαμε ελληνικά άνθρωπος. Και ήθελε να τονίσει ο Χριστός τη θεία του και την ανθρωπίνη του φύση. Εδώ λοιπόν ο Απόστολος, για να τονίσει μόνο την ανθρωπίνη φύση, λέει ο άνθρωπος της ανομίας, ο Υιός της απολίας, αλλά και κάτι ακόμα. Απόλυε θα πει καταστροφή, χάσιμο. Απόλεσα το πορτοφόλι, μου λέμε. Έτσι, στην αστυνομία υπάρχουν τα απολεσθέντα αντικείμενα. Απόλυα. Με συγχωρείτε που κάνω πολύ έτσι πυκνές αναλύσεις, αλλά για να γίνω κατανοητός και από ένα μικρό παιδί αν είναι δυνατόν. Απόλυα. Απόλυα δεν θα πει εκμυδένισης. Όπως λέμε, χάθηκε το νερό από τη στέρνα. Δεν χάθηκε, εξατμίστηκε, πήγε αλλού. Αλλά το χάθηκε δεν σημαίνει έγινε μηδέν. Πήγε αλλού το νερό. Έτσι, άμα λέμε ότι ένας άνθρωπος χάνεται, δεν σημαίνει εκμηδενίζεται. Σημαίνει η έκφραση απώλεια, θα πει το σκότος της κολάσεως. Αυτό θα πει στη γλώσσα της Αγίας Γραφής. Είναι το σκότος του άδου και η συνεχεία της κολάσεως. Ο Χριστός απεκάλεσε τον Ιούδα Υιόν απολίας. Κύριε πατέρα μου, λέγει στην προσευχή του, ουδένα απόλεσα ημί ο Υιός της απολίας, ο οποίος δεν απολέστη από μένα, μόνος του το θέλησε. Είδατε πως αποκαλεί τον Ιούδα ο Κύριος Υιόν απολίας. Τι θα πει τώρα Υιός απολίας? Θα πει δύο πράγματα: αυτός που καταστρέφει και αυτός που καταστρέφεται. Είναι Υιός που καταστρέφει τους ανθρώπους, δηλαδή άνθρωπος που καταστρέφει τους ανθρώπους και στο τέλος καταστρέφεται. Γι' αυτό ο Αντίχριστος θα καταστρέψει πολλούς, όσους δεν κατέστρεψαν παγκόσμιοι πόλεμοι. Και η καταστροφή δεν είναι να θανατωθούν, δηλαδή. Όχι, θα καταστρέψει με την έννοια θα στείλει στην κόλαση. Με αυτή την έννοια θα καταστρέψει. Όχι με την έννοια ότι θα θανατώσει τους μάρτυρες του Χριστού, αλλά και ο ίδιος στο τέλος θα καταστραφεί, διότι μας λέγει σαφώς το βιβλίο της Αποκαλύψεως ότι και εδώ ο Απόστολος Παύλος θα τον καταστρέψει, λέει, με την πνοή του, δηλαδή πολύ εύκολα με την παρουσία του θα τον καταστρέψει. Και το βιβλίο της Αποκαλύψεως μας λέγει ότι θα βληθεί την
λίμνη του πυρός ζών, ζωντανός. Τι θα πει ζωντανός? Αυτό δείχνει κάτι πολύ σημαντικό. Σας το είχα τότε εξηγήσει, ίσως δεν το έχουμε προσέξει. Είναι γνωστό ότι οι άνθρωποι που θα ζουν με την παρουσία του Χριστού δεν θα δοκιμάσουν θάνατο. Εμείς οι περιλυπόμενοι, λέει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη του προς Θεσσαλονικής επιστολή. Οι δύο επιστολές προς Θεσσαλονικής έχουν δύο κορυφαία θέματα. Η πρώτη για την Ανάσταση των νεκρών και η δεύτερη για τον Αντίχριστο. Εμείς οι περιλυπόμενοι, οι ζώντες, λέει ο Απόστολος Παύλος, που θα έχουμε μείνει, δεν θα δοκιμάσουμε θάνατο, αλλά θα αρπαχθούμε εις αέρα, δηλαδή θα αναλυφθούμε εις απάντηση του Κυρίου για να συναντήσουμε τον Κύριο. Αλλά τι θα γίνει? Η φθαρτότης και η θνητότης των σωμάτων των ανθρώπων που θα εμφανιστεί τότε ο Χριστός θα μεταβληθεί σε αφθαρσία και αθανασία και των ευσεβών και των ασεβών. Έτσι λοιπόν και ο Αντίχριστος, αφού θα είναι εκείνος τον οποίο θα καταστρέψει η παρουσία του Χριστού, η δευτέρα παρουσία του Χριστού, πάει να πει ότι δεν θα δοκιμάσει θάνατον, και πάει να πει ότι θα αλλαχθεί, αλλαγισόμεθα, λέει ο Απόστολος Παύλος, από το θνητόν του σώματος εις το αθάνατον και από το φθαρτόν εις το αφθαρτόν. Και οι αμαρτωλοί που θα αναστηθούν και εκείνοι που θα ζουν αμαρτωλοί και θα πάρουν ημέν το παλιό τους αλλά ανακαινισμένο σώμα, οι δε που θα ζουν θα αλλαχθεί το σώμα τους σε άφθαρτο και αθάνατον, θα βρεθούν εις την κόλαση με το σώμα τους, και συνεπώς και ο Αντίχριστος σαν άνθρωπος που είναι, άνθρωπος είναι, θα βρεθεί στην κόλαση, κόλαση πλέον, όχι τον Άδη. Γι' αυτό λέγει αυτή τη μικρή λέξη, θα βληθεί ο Αντίχριστος, λέγει, και ο ψευδοπροφήτης, θα βληθούν ζώντες εις την λίμνη του πυρός. Άρα εδώ παρακαλώ επιτρέψατε μου κάτι, μη μου πείτε τα λεπτολογώ, πρέπει να λεπτολογηθούν. Υπάρχει μια ερμηνεία, σας είχα πει μια περασμένη φορά, ότι μεταξύ του Αντιχρίστου και της Δευτέρας του Χριστού παρουσίας θα υπάρχουν 1000 χρόνια. Δεν το λέγουν οι χιλιαστέ μόνο, όχι, και σύγχρονοι, κάποιος μάλιστα σύγχρονος θεολόγος το γράφει σε ένα του βιβλίο, θα το δείτε αν καμιά φορά το διαβάσει το βιβλίο αυτό, δεν θα πω πιο πολλά. Σας λέω μόνο ότι δεν μεσολαβεί κανένα χρονικό διάστημα. Η γνώμη της Εκκλησίας, δηλαδή η ερμηνεία της Εκκλησίας, λέει ότι δεν μεσολαβεί, ότι η χιλιετής βασιλεία είναι ο περικλειόμενος μεταξύ των δύο παρουσιών του Χριστού χρόνος, ο και χρόνος του Ευαγγελίου ολομαζόμενος, όπως λέει και ο Άγιος Ανδρέας Κεσαρίας και και άλλοι πατέρες το λέγουν αυτό. Αλλά είδατε, με την παρουσία του ο Χριστός θα στείλει στην κόλαση τον Αντίχριστον και τον ψευδοπροφήτη ζώντας. Αλλά ζώντες θα είναι όταν πια θα αλλάχθει η ανθρωπίνη φύση. Αν έπρεπε να πεθάνουν, δεν θα πήγαιναν ζώντες. Προσέξτε, αν έπρεπε να πεθάνει ο Αντίχριστος και ο ψευδοπροφήτης, θα πέθαναν απλώς. Δεν θα πήγαινε λοιπόν, δεν θα πήγαιναν ζωντανοί, θα πήγαινε όπως εμείς δεν πάμε ζωντανοί στον Άδη, πάει η ψυχή μας στον Άδη, το σώμα μας είναι στον τάφο. Όταν λοιπόν λέει εδώ ζώντες θα βληθούν στη λίμνη, σημαίνει ότι θα γίνει αυτή η αλλαγή. Αλλά η αλλαγή θα γίνει με την παρουσία του Χριστού. Άρα δεν μεσολαβεί κανένα χρονικό διάστημα μεταξύ τέλους Αντιχρίστου, παρουσίας Χριστού. Πιστεύω είναι σαφές και είναι, όπως σας το ερμηνεύω από την Αγία Γραφή, σαφές, σαφέστατο, και συμφωνεί απόλυτα με την διδασκαλία της Εκκλησίας μας πάνω στο θέμα των 1000 ετών. Υιός λοιπόν της απολίας. Τρίτος χαρακτηρισμός, ο αντικείμενος.
αυτός ο οποίος αντίκειται. Ξέρετε ότι η λέξη σατανάς είναι εβραϊκή λέξη, σατάν, διατηρεί την εβραϊκή της μορφή ο Απόστολος Παύλος που λέει εκεί στους Κορινθίους, εδόθημι άγγελος σατάν, ή να με κολαφίζει, να μη υπεραίρομαι. Είδατε, άγγελος σατάν. Ακόμη όταν μεταφράζεται η λέξη σε γλώσσες ευρωπαϊκές κλπ, διατηρείται ως σατάν. Δεν είναι ελληνική, την παίρνουν αυτούς όπως και το αλληλούια. Είναι εβραϊκή λέξη. Τι θα πει σατάν, δηλαδή σατανάς, θα πει αντικείμενος. Εκείνος ο οποίος αντιστέκεται, αντίκειται στο θέλημα του Χριστού, του Θεού. Λέγεται δε αντίχριστος επειδή αντιστέκεται εις τον Χριστόν και ιδιοποιείται τον Χριστόν, τον τίτλο του Μεσσίου. Λέγεται αντικείμενος διότι οικειοποιείται τον τίτλο του Θεού και στέκεται αντίπαλος του Θεού. Γι' αυτό λέγεται αντικείμενος. Αν έπρεπε να το πούμε αλλιώτικα, εδώ το λέει ελληνικά ο Απόστολος Παύλος, θα λέγαμε ο σατανάς. Αλλά καλώς βάζει ο αντικείμενος, γιατί θα μπορούσε ίσως κάποιος να πει, να μπερδευτεί, ότι μήπως είναι ο σατανάς. Όχι. Αλλά ποιος θα είναι? Άνθρωπος του οποίου η ζωή εταυτίστη με τον σατανά και του οποίου η συμπεριφορά είναι η συμπεριφορά του σατανά. Ξέρετε, ένας άνθρωπος να ταυτίσει τον εαυτόν του με τον σατανά 100% είναι τρομακτικό. Δεν υπάρχει άνθρωπος, αγαπητοί μου, που μέχρι σήμερα μες στην ιστορία, ο πιο τρομερός, ο πιο βορβορώδης, ο πιο σκληρός, ο πιο φοβερός διώκτης του χριστιανισμού, ο πιο άκαρδος που ποτέ στάθηκε στην ιστορία, πιστέψτε με, κανείς δεν έφτασε αυτό που θα φτάσει ο Αντίχριστος. Δηλαδή, κανείς δεν έφτασε να είναι ταυτισμένος με τον σατανά. Κανείς. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν τι φοβερό πρόσωπο πρέπει να είναι αυτός ο Αντίχριστος. Φοβερόν πρόσωπο. Ο αντικείμενος, τέταρτος χαρακτηρισμός, και υπερερώμενος. Εκείνος ο οποίος υπερέρεται. Υπερέρωμαι θα πει υπερηφανεύομαι. Στέκομαι πιο πάνω από τους άλλους. Έρωμαι, σηκώνομαι. Υπέρ, πιο πάνω από τους άλλους. Και αυτό θα πει και υπερηφάνεια. Φαίνομαι πιο πάνω από τους άλλους. Ή θέλω να φαίνομαι πιο πάνω από τους άλλους. Αλλά αυτή η υπερηφάνεια του Αντιχρίστου δεν θα έχει το προηγούμενό της. Διότι τα αντίτυπα, αντίοχος ο επιφανής, Ρωμαίοι αυτοκράτορες που εθεοποίησαν τον εαυτόν τους κλπ, δεν έφτασαν στο σημείο αυτό. Αγαπητοί μου, ο Καλιγούλας στο ναό του Θεού έβαλε το αγαλμά του. Ο Αντίχριστος δεν θα βάλει το αγαλμά του. Σας το έλεγα και την περασμένη φορά αυτό. Δεν πειράζει, μερικά πράγματα τα επαναλαμβάνω. Ο ίδιος θα καθίσει στο ναό του Θεού. Άρα θα έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενό του ο Αντίχριστος. Θα έχει ξεπεράσει κάθε αντίτυπό του. Αυτό είναι φοβερό. Και προσέξτε εδώ να δείτε. Και υπερερώμενος επί πάντα λεγόμενων θεών εις σέβασμα, θα σταθεί πιο πάνω από κάθε τι που ονοματίζεται μέσα στην ιστορία ως Θεός ή ως σέβασμα. Φερυπίν, τι μπορούσε να υποθεί Θεός? Ο Ζεύς, ο αληθινός Θεός.
ή σέβασμα. Ξέρω εγώ, αυτή η πέτρα είναι, την προσκυνάμε, είναι σεβαστή. Θα σταθεί πέρα και πάνω απ' όλα. Επειδή θα σταθεί πέρα και πάνω απ' όλα, πρέπει να σας πω ότι η ειδωλολατρία, που είναι μηχανή του σατανά, που την έριξε στην ανθρωπότητα, διότι το πρώτο σύμπτωμα της πτώσεως των πρωτοπλάστων ήταν η ειδωλολατρία. Το πρώτο χρονικά και ποιοτικό στο πρώτο είναι η ειδωλολατρία. Η ειδωλολατρία προς τα έσχατα θα επανέλθει. Το λέγει το βιβλίο της Αποκαλύψεως. Όταν λέγει, λέγει ο άγγελος εις τον Ιωάννη, το θηρίο που είδες ήτο δεν είναι, θα είναι. Η ειδωλολατρία ήτο με την παρουσία του Χριστού δεν είναι, αλλά θα επανέλθει. Πρέπει να σας πω ότι εργάζεται την ειδωλολατρία ο διάβολος, αλλά όταν θα έρθει ο Αντίχριστος θα καταργήσει την ειδωλολατρία, διότι αφού θα σταθεί πάνω από κάθε τι που λέγεται Θεός ή σέβασμα, θα καταργήσει λοιπόν την ειδωλολατρία. Θα την καταργήσει δε εν ονόματι του Θεού. Εκεί θα πλανηθούν οι άνθρωποι, αλλά στο τέλος θα ανακηρύξει τον εαυτόν του Θεόν. Η ειδωλολατρία λοιπόν τον εμποδίζει. Προσέξτε τι λέω εδώ, τον εμποδίζει η ειδωλολατρία. Μήπως είναι το κατέχον αυτό που εμποδίζει? Θα το δούμε αυτό. Διότι στη λέξη κατέχον, ο κατέχον και το κατέχον, είναι μετοχές. Το ένα είναι αρσενικού γένους, το άλλο είναι δετέρου. Ο κατέχον του κατέχοντος, το κατέχον του κατέχοντος, του ρήματος κατέχω. Έχουν δοθεί πάρα πολλές ερμηνείες, γιατί είναι σκοτεινό σημείο. Μήπως είναι η ειδωλολατρία που τον εμποδίζει? Όταν θα φύγει η ειδωλολατρία θα φανεί ο Αντίχριστος. Ας πούμε ότι είναι μία ερμηνεία. Μία, δεν είναι ίσως όμως αυτή, αλλά ίσως και αυτό. Προχωρώ. Ώστε αυτόν εις το ναόν του Θεού καθίσε, αποδεικνύοντα εαυτόν ότι εστί Θεός, ώστε να φτάσει να καθίσει στο ναό του Θεού και να αποδεικνύει τον εαυτόν του ότι είναι Θεός. Πώς θα καθίσει? Πώς θα καθίσει? Πώς κάθομαι τώρα εγώ? Θα καθίσει το δεσποτικό? Δεν μπορούμε εύκολα να το συλλάβουμε, να το πιάσουμε αυτό. Ποιος ήταν αυτός ο ναός του Θεού? Μας λέγουν οι πατέρες ότι είναι ο ναός του Σολομώντος, τον οποίο θα χτίσει. Το ξέρετε, το έχετε ακούσει και από αλλού, το έχετε διαβάσει. Σωστό. Θα είναι όμως ο ναός Σολομώντος μόνον? Μήπως εκείνοι που προετοιμάζουν τον Αντίχριστο, το πνεύμα του Αντιχρίστου, και που εκπροσωπείται από πρόσωπα, οι λεγόμενοι Αντίχριστοι. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης λέει, ακούσατε ότι έρχεται ο Αντίχριστος και τώρα υπάρχουν πολλοί Αντίχριστοι. Αντιδιαστέλλει τον Αντίχριστον από τους Αντιχρίστους. Οι Αντίχριστοι εκπροσωπούν το πνεύμα του Αντιχρίστου, και ο Αντίχριστος είναι το κύριο πρόσωπο. Μήπως καθίσουν και εις το ναό του Θεού, δηλαδή σε αυτό το ναό? Δεν έχω τίποτα να πω παρά μόνο την ερμηνεία που δίνει ο Αρέθας. Ξέρετε, μερικά σημεία τα έχω πει στην Αποκάλυψη, απλώς τα επαναλαμβάνω. Όσοι έχετε μνήμη θα τα ενθυμίστε. Λέγει ο Αρέθας, που ερμηνεύει την Αποκάλυψη, ότι μήπως και εις αυτόν τον ναό της Κωνσταντινούπολεως δεν κάθεται ο Αντίχριστος. Τι έχει υπόψη του και το λέει αυτό? Προσέξτε, του 10ου αιώνα. Ο Αντίχριστος πού? Θα λέγαμε στην πόλη της Ορθοδοξίας, στο ναό του Θεού, ας πούμε στο ναό της Αγίας Σοφίας.
Μπορεί να κάθεται εκεί ο Αντίχριστος. Έχει υπόψη του πατριάρχες αιρετικούς. Δεν είναι ο Κυρίος Αντίχριστος, αλλά είναι οι Αντίχριστοι. Πόσοι κάθισαν αιρετικοί στον θρόνο της Ορθοδοξίας μέχρι χθες? Δεν λέω τίποτα περισσότερα. Ή μάλλον μέχρι σήμερα. Δεν είναι ο Κωνσταντινούπολης. Απλώς ιστορικά λένε ότι είναι το πατριαρχείο των οικουμενικών. Να μην αλύσω πιο πολλά το θέμα οικουμενικό, γιατί και πώς. Δεν έχουμε πατριάρχες μέχρι σήμερα που είναι αιρετικοί, οι οποίοι θα ήθελαν φερυπίν να αποδεχθούν τον οικουμενισμό. Πάρτε παράδειγμα. Τρέχοντα πράγματα της εποχής μας. Όσοι κάτι διαβάζετε τα ξέρετε αυτά τα πράγματα. Μήπως λοιπόν, λέει ο Αρέθας, ο Αντίχριστος κάθεται και εις των ναών του Θεού, όχι του Σολομώντος, αλλά της Ορθοδοξίας. Ο Άγιος Κύριλλος λέει ο ναός Σολομώντος είναι. Θα το δούμε. Όχι φέτος, ξέρετε, γιατί λυπούμε, δεν θα τελειώσει η 15η κατήχηση. Με το μυαλό που έχουμε στην ανάλυση δεν θα τελειώσουμε. Αλλά θα έχετε υπομονή, θέλω να σας μαζέψω και του χρόνου να ζήσουμε. Λοιπόν, προσέξτε εδώ. Όλα αυτά είναι αληθή και θα αποδεικνύει τον εαυτόν του ότι είναι Θεός. Φοβερό πράγμα. Πώς θα αποδεικνύει ότι είναι Θεός? Θα μας το πει στο τέλος ο Απόστολος Παύλος. Πάση δυνάμη του κατενέργεια του σατανά, εν πάση δυνάμη και σημείς και τέραση ψεύδους, με θαύματα εκπληκτικά, μέχρι η Ανάσταση νεκρού θα κάνει. Όπως μας λέει το βιβλίο της Αποκαλύψεως, εκεί το, η μία κεφαλή λέει του, η μία κεφαλή του επτακεφάλου θηρίου πληγώθηκε και θανατώθηκε. Και ο Αντίχριστος λέει την ανέστησε και τότε προσκύνησαν την εικόνα του θηρίου. Αλλά αυτά θα είναι όμως φανταστικά. Αγαπητοί, αντιλαμβάνεστε τι φοβερό πρόσωπο είναι ο Αντίχριστος. Αλλά επειδή και η ώρα τελειώνει, ας δούμε κάτι ακόμα πάνω σε αυτό. Ου μνημονεύεται, λέει ο Άγιος Απόστολος Παύλος, δεν ενθυμίστε ότι έτσι ον προς ημάς ταύτα έλεγον ημίν? Όταν ήμουνα μαζί σας, σας τα έλεγα. Και νυν το κατέχον είδατε. Και τώρα εκείνο που κατέχει το γνωρίζετε. Ποιο είναι? Οι Θεσσαλονικοί τότε το ξέραν. Εμείς δεν το ξέραμε σήμερα. Τι είναι το κατέχον? Παρακάτω θα μας πει εις το αποκαλυφθείτε αυτόν εν το εαυτού καιρό. Στο να έρθει, όταν θα έρθει η ώρα του να αποκαλυφθεί ο Αντίχριστος. Κάτι τον εμποδίδει. Κατέχω, θα πει κρατώ. Κατέχω, κρατώ. Διότι το μυστήριο, το μυστικό λέει της ανομίας ήδη ενεργείται. Μόνον ο κατέχων άρτη έως εκ μέσου γέννηται. Αυτός που κατέχει τώρα φύγει από τη μέση. Ποιος είναι αυτός ο κατέχων? Αυτός ο κατέχων, αγαπητοί μου, έχουν δοθεί πολλές ερμηνείες. Σας εξήγησα προηγουμένως. Άλλοι είπαν ότι είναι η Ρωμαϊκή εξουσία, οι Ρωμαίοι αυτοκράτορες, οι οποίοι θεοποιούσαν με τον εαυτόν τους, αλλά τελικά με τον τρόπο που κυβερνούσαν το κράτος των, δεν άφηναν κυβέρνηση σε κάποιον άλλον. Ερμηνεία απλή. Άλλοι είπαν τούτο, άλλοι είπαν εκείνο. Θα σας πω μόνο τι λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, ο οποίος για μια στιγμή λέγει ότι είναι το ρωμαϊκό κράτος, όμως τι να πω, ακούστε. Ο Ιερός Χρυσόστομος λέει το κατέχον ίσον, δηλαδή του τέστη το κολλίον, δηλαδή αυτό που εμποδίζει. Τι είναι? Ο οικουμένιος λέγει κατέχον ονόμασαν
των του Θεού όρων. Ο Θεόδωρος Μομψουεστίας λέει το κατέχον τούτο, κατέχον ο Απόστολος ονομάζον του Θεού των όρων. Τι θα πει αυτό ότι είναι ο όρος του Θεού? Δηλαδή, αγαπητοί μου, ο Θεός εμποδίζει να εμφανιστεί ο Αντίχριστος έως ότου έλθει εις πέρας. Αυτός είναι ο όρος του Θεού. Έως ότου έλθει εις πέρας το σχέδιο του Θεού. Και όταν τελειώσει το σχέδιο του Θεού, τότε θα αποσυρθεί ο Θεός και θα ενεργήσει ο Αντίχριστος. Αυτός είναι ο κατέχον. Ξαναλέγω, αν κάπου αλλού βρείτε μια άλλη ερμηνεία, είναι γιατί υπάρχουν πολλές ερμηνείες. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε όμως ότι ο Θεός ερήμη του Θεού γίνονται αυτά. Όχι, ο Θεός έχει ένα σχέδιο. Ας σας πω ένα παράδειγμα παράλληλο. Τώρα το σκέφτηκα. Ξέρετε ότι οι Εβραίοι δεν μπήκαν στην γη Χαναάν, έμειναν 40 χρόνια στην έρημο για πολλούς λόγους. Και γιατί ακόμα λέει ο Θεός στον Ιησού του Ναβί, στον Μωυσή, δεν ήρθε η ώρα να τους καταστρέψω αυτούς, επειδή δεν ήρθε ακόμα η ώρα να πληρωθεί, θα λέγαμε, το ποτήρι της αδικίας.